νευρικότητα, αλλά πιστεύω ότι γενικά μετά ηρεμήσαμε. Ακουμπήσαμε την μπάλα στο Γιάννη που στο δεύτερο δεκάλεπτο εκεί που είχαν αδυναμία. Αυτό ουσιαστικά μας έβαλε λίγο στο ρυθμό του αγώνα. Γενικά είχαμε καλή αντιμετώπιση στον Τέιλορ και στο Γερέκο που ήταν όλο μας το σκάουτινγκ και γενικά όλα αυτές τις καταστάσεις που παίζουν οι δυο τους. Ξέρουμε, δεν κάναμε τίποτα το σημαντικό. Είναι καλό ότι παίξαν όλα τα παιδιά, αισθάνθηκαν ας πούμε, το παρκέ, το παιχνίδι. Ήταν ένα μάτς που εντάξει, δεν το συζητάμε ότι έπρεπε να κερδίσουμε. Και απλά το βάζουμε πίσω και ασχολούμαστε πλέον με τη Ρωσία που θα είναι, με όσες απουσίες και να έχει, θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Το πιο θετικό, sorry Γιώργο, είναι ότι αντιμετωπίσατε έναν εύκολο αντίπαλο με την δέουσα σοβαρότητα την ίδια στιγμή που είδαμε ότι η Τουρκία υπέστη ένα μικρό βατερλό απέναντι στη Φιλανδία. Σίγουρα η Φιλανδία πιστεύω είναι καλύτερο ομάδα του Σιλία, είναι η αλήθεια, αλλά θέλαμε να μπούμε συγκεντρωμένοι. Περιμέναμε, όπως είπα, το μουδιασμένο ξεκίνημα, ίσως έγινε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αλλά γενικά πιστεύω ότι δείξαμε καλή εικόνα. Τώρα έχουμε 24 ώρες να ετοιμάσουμε ένα παιχνίδι απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει πολλές απουσίες. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα που έχουμε να την κερδίσουμε ουσιαστικά από το προημιτελικό της Σερβίας, αν δεν κάνω λάθος. Yeah. Οπότε έχουμε μεγάλο κρίτρο και με αυτούς. Μας έχουν πληγώσει τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε έχουν απουσίες, αλλά θέλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο παιχνίδι και να πάμε στο ρεπό με δύο νίκες. Νίκο, παρά το έλλειμμα μεγάλης επιθετικής ποιότητας των Σουηδών, είναι ένα καλό σημάδι 51 από ό,τι που δεχτήκαμε σήμερα. Πιστεύω, ναι, γενικά η Σουηδία, είπαμε, δεν παίζει το μπάσκετ που παίζουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές ομάδες με κίνηση, pick and roll, extra passes κτλ. Παίζουν πιο πολύ τις καταστάσεις για τον Τέιλορ και τον Γερέπκο, αλλά σίγουρα η αλήθεια είναι από το τουρνά της Γερμανίας έχουμε κάνει βήματα μπροστά στην άμυνα. Πρέπει όμως να έχουμε αυτή τη σταθερότητα σε παιχνίδια και σε αντιπάλους πολύ καλύτερους και γενικά ομάδες πολύ καλύτερες. Γενικά δείχνουμε ότι είμαστε καλύτεροι και στις ένας-ένας καταστάσεις, αλλά γενικά και πώς βοηθάμε ένας τον άλλο. Προσπάθησες κάποια στιγμή, τουλάχιστον έτσι φάνηκε, να βάλεις το παιχνίδι επιθετικά το Λουκά, που ήταν μοιάζει λίγο νευρικό στο διάτημα καλάθια. Πώς σκέφτεται να παλιώσει αυτή τη στιγμή? Πιστεύω ότι ξέρεις, η πρεμιέρα και ειδικά για παίχτες που δεν έχουν και την ίδια εμπειρία σε αυτά τα τουρνουά είναι πάντα, ξέρεις, προετοιμάζεις 6 εβδομάδες για αυτό το παιχνίδι ή για να μπεις σε αυτό το ευρωμπάσκετ. Είναι λογικό, ξέρεις, όλα μερικές φορές να προσπαθείς να τα κάνεις πιο γρήγορα από όσο πρέπει. Όχι μόνο για τον Λουκά, για τον οποιοδήποτε. Ακόμα και οι πιο έμπειροι, θα έλεγα. Αλλά είναι καλό ότι δείξαμε ομάδα και ότι ουσιαστικά, όπως είπα, όλοι παίξαμε και απλά συνεχίζουμε. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.